βάζει θέμα δεδηλωμένης. Λέει όταν ο συνεταίρος της κυβέρνησης βάζει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Η αντιπολίτευση, αφού έχει χάσει διαδοχικά όλες τις μάχες που έδινε για την σταθερότητα της κυβέρνησης και την ικανότητά της να κυβερνήσει, και έχει χάσει πάρα πολλές μάχες στην έννοια της αριστερής παρένθεσης, τώρα θεωρεί ότι θα τεθεί θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης για ένα θέμα για το οποίο καλό θα ήταν να υπήρχε μια ξεκάθαρη θέση από τη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτό το θέμα το κληρονομήσαμε από την περίφημη 30 χρόνια πριν, 27 χρόνια πριν. Δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά εκείνη λέει η κυβέρνηση σας εσείς. Εμείς λέει, είμαστε εντάξει, κυβέρνηση. Θα σας πούμε την άποψή μας. Εμείς είμαστε κυβέρνηση και εφόσον είμαστε στο στάδιο για πρώτη φορά σοβαρών διαπραγματεύσεων για να λύσουμε αυτό το θέμα, ας περιμένουμε λίγο. Βιάζεται λίγο η Νέα Δημοκρατία. Καλό θα είναι όμως να μας ξεκαθαρίσει ευθέως, επειδή έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1993 εξαιτίας αυτού του θέματος, να μας ξεκαθαρίσει αν είναι ευθέως με την κατεύθυνση που είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ή με την κατεύθυνση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών τότε ο κύριος Σαμαράς. Δεν σας απασχολεί το γεγονός όμως ότι ο κύριος Καμένος θέτει τέτοιο ζήτημα? Δεν το ψηφίζουμε, λέει, εμείς. Μία τέτοια ονομασία εμείς δεν την ψηφίζουμε. Ο κύριος Καμένος, έχουμε χρόνο, θα το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ενδοκυβερνητικό θέμα. Είναι ένα θέμα, δεν είναι το πρώτο, έχουν υπάρξει και άλλα, έχουν επιληθεί. Είναι λοιπόν ανοιχτό το θέμα, επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή θέτει θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης, επ' αφορμή αυτού του θέματος, πραγματικά θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η θέση της. Είναι ένα θέμα που το δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία πριν από 30 χρόνια, έπεσε η κυβέρνηση και καλό θα ήταν να βγει ευθέως ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να μας πει ποια είναι η θέση του σήμερα για αυτό το επίμαχο θέμα. Μάλιστα, να έρθουμε τώρα στα θέματα τα δικά σας. Έχω ένα μήνυμα εδώ και λέει ότι αυτή η περιβόητη κοινή υπουργική αποφασικία σχετικά με το καινούργιο κοινωνικό τιμολόγιο, πότε θα βγει να τη μάθουμε? Σήμερα. Σήμερα λοιπόν η απόφαση για το νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Της ΔΕΗ, έτσι, αυτό. Το νέο κοινωνικό τιμολόγιο έχει δύο χαρακτηριστικά. Θα υπάρχουν δύο πλέον κατηγορίες κοινωνικού τιμολογίου. Αυτοί οι οποίοι καλύπτουν τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος θα έχουν 34% έκπτωση. Γύρω στο 35% έκπτωση. Αυτά νοικοκυριά που καλύπτουν τα κριτήρια του ΚΕΑ, του εισοδήματος αλληλεγγύης, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα έχουν 70% έκπτωση. Άρα έχουμε δύο βασικές κατηγορίες στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που έχουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος και απολαμβάνουν 35% έκπτωση κατά μέσο όρο. Και δεύτερον, τα πιο φτωχά νοικοκυριά που καλύπτουν τα κριτήρια του εισοδήματος αλληλεγγύης, τα οποία θα έχουν 70%. Υπενθυμίζω ότι όταν το λέμε σωστά, όσοι πήραν κοινωνικό μέρισμα θα είναι και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Βεβαίως. Με έκπτωση 35%. Ακριβώς. Όσοι λοιπόν πήραν κοινωνικό μέρισμα, 1.350.000 θα έχουν έκπτωση 35% στο κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι μεγάλος αριθμός. Και όσοι παίρνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 70%. Άλλα 300.000. Η μεγάλη πληγή ξέρετε ποια είναι? Μία οικογένεια φτωχή όταν υπερβεί έστω και μία κιλοβατόρα πλήρωνε όλο το λογαριασμό με αυξημένο τιμολόγιο. Δίνουμε 10% απόκληση. Δηλαδή? Δηλαδή, εσείς δικαιούστε 1.500 κιλοβατόρες, έχετε και 10%, αλλά 150 χωρίς να το χάσετε. 1.650 δηλαδή. Ακριβώς, χωρίς να το χάσετε. Άρα λοιπόν, δεν θα υπάρχει το πλαφόν των 1.500, έτσι, που μέχρι τώρα, εάν το υπερβαίνανε κάποιοι, πληρώνανε έστω και για μία κιλοβατόρα όλο αυξημένο, ουσιαστικά το κοινωνικό αλλά τιμολόγιο. Και ένα αβάτζο, ας το πούμε έτσι, 10%, δηλαδή άλλες 150 κιλοβατόρες,
Άρα το όριο από τα 1500 πηγαίνει στις 1500 κιλοβατόρες, πηγαίνει στις 1650. Και ταυτόχρονα υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Άρα αν σας ξεφύγουν δύο λογαριασμοί και στους άλλους σας από κάτω, από άλλους δύο. Είναι επίσης. Τα έχουμε μαζέψει αυτά σε μια κάρτα. Βεβαίως. Να τα δείξουμε για να γίνουν κατανοητά με την κάρτα. 286. Για να τα δούμε ακριβώς. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν που μας είπε ο Υπουργός τα έχουμε συγκεντρωμένα με μια εικόνα, αφορά 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα. Πρώτη κατηγορία, αυτό που είπε και ο Υπουργός, είναι όσοι είσαστε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με τα κριτήρια που γνωρίζετε. Έκπτωση του ρεύματος, διαγραφή των χρεώσεων του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, συνολική έκπτωση έως 70%. Σωστά, κύριε Υπουργέ. Η δεύτερη κατηγορία, όσοι είσαστε στα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος, 1.305.000 είστε, με τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος και έκπτωση έως 35%. Αυτά λοιπόν από σήμερα, κύριε Υπουργέ, θα μπορούν από να κάνουν... Φεβρουαρίου. Από 1 Φεβρουαρίου. Έχει από ένα μήνα μεταβατικό. Άρα λοιπόν από σήμερα, και αυτή είναι αποκλειστική είδηση, βέβαια. Από σήμερα το νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Για να εφαρμοστεί από 1 Φεβρουαρίου. Σήμερα η απόφαση δικαιούχοι από 1 Φεβρουαρίου. Όλοι όσοι είναι στο κοινωνικό μέρισμα και όσοι είναι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Έτσι. Με έκπτωση 35% για αυτούς που είναι στο κοινωνικό μέρισμα, που πήραν το κοινωνικό μέρισμα, που είναι γύρω στο... 1.305.000 νοικοκυριά. Και 70% όσοι είναι, όπως επίσης και... Στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ανεβαίνει το πλαφόν από τις 1.500 κιλοβατόρ στις 1.650, 1.650. Έχει 10% προσάυξη, να το πούμε. Αυτοί θα πληρώνουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Είναι... Στο λογαριασμό τους. Ή θα ξέρονται. Όχι. Γιατί λένε το εξής. Εφόσον κάποιοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, πληρώνουν, γιατί ουσιαστικά αυτό πληρώνεται, το κοινωνικό τιμολόγιο πληρώνεται από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Δηλαδή πληρώνεται από όλους εμάς τους καταναλωτές. Προστίθεται. Ακόμα και από αυτούς που το δικαιούνται όμως. Αλλά όμως, ακριβώς. Ακόμα και από αυτούς που το δικαιούνται. Αυτοί θα εξαιρεθούν ή θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Όχι, σε όλες τις ρυθμιζόμενες είναι από 50% όπως το δείξετε στον πίνακα, από 50% έως 100% μείωση των όλων των ρυθμιζόμενων. Βέβαια, εδώ υπάρχουν τώρα οι πρώτες ενστάσεις. Εμείς λέει που χάσαμε για 2 ευρώ το κοινωνικό μέρισμα. Δεν είναι αδικία να χάσουμε τη ρύθμιση αυτή. Μήπως θα έπρεπε δηλαδή να γίνει μία μέρημνα... Και κάτι ακόμα, Γιώργο, να μπορούν να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις και να διορθώσουν λάθη. Δεν πήραν το μέρισμα, αλλά να μπορούν να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Δηλαδή, επειδή ήταν εκπρόθεσμοι με την φορολογική τους δήλωση, έτσι, που θα έπρεπε να κάνουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου, πολλοί το χάσανε. Ναι. Ενώ είχαν τα κριτήρια. Απλά δεν είχαν κάνει φορολογική δήλωση μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μήπως δηλαδή να κάνουν τροποποιητική αυτοί οι άνθρωποι για και να αποδειχθεί γιατί ούτως άλλως ότι είναι μέσα στα εισοδηματικά κριτήρια. Νομίζω ότι τώρα έτσι όπως θα γίνεται, γιατί θα γίνεται σε αιτήσια βάση. Κάθε χρόνο θα ανυποβάλλουν. Να μπορείτε, λέει, κάποιο νοικοκυριό να μπορεί ουσιαστικά να ενταχθεί στο πρόγραμμα, έστω και αν τώρα. Για λίγο έχασε το κοινωνικό μέρισμα. Επειδή τα κριτήρια λέτε ότι είναι τα ίδια. Έτσι. Είναι τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια δανειστήκαμε για να μην υπάρχει καμία. Δηλαδή εδώ να μην υπάρχει το θέμα φιλοξενούμενος, όχι φιλοξενούμενος. Και... Υπάρχει αυτό το θέμα. Θα υπάρχει και εκεί. Υπάρχει το θέμα. Εμείς, όπως ακριβώς τα κριτήρια, είναι το συνολικό νοικοκυριό. Και επειδή θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο, γιατί μας ακούνε χιλιάδες που χάσαν τώρα το μέρισμα. Επειδή θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο, αν μπουν να κάνουν τροποποιητική δήλωση, πιστεύω ότι θα μπορούν θα να έχουν ένα μήνα ακριβώς για να, διορθώσουν. Να διορθώσουν. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Πάμε τώρα στις αλλαγές που υπάρχουν στο λογαριασμό με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Είναι αυτός ο βραχνάς ο μεγάλος, οίκο. Για μία κιλοβατόρα, Γιώργο, που πήγαινες. Όπου ο τρόπος με τον οποίο υπολογιζόταν ήταν ληστιστής.